ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια για την τιμή που μας έκανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και την Εκκλησία γιατί... Θα το ψηλώσω λίγο. Θα το ψηλώσω. Εντάξει. Δεν είμαστε αρκετά ψηλοί. Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά τη μαμά μέσω των παιδιών, γιατί τα παιδιά μου αφήνουν το ελεύθερο ανεξαρτήτως αν δεν ξέρουν ακριβώς τι θα πω. Και αυτό είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τις αντοχές που θα έχετε, για αυτά που θα πω, που μπορεί να μην σας ευχαριστούν, αλλά επειδή το είπε πολύ σωστά ο Σωτήρης, θα μιλήσουμε με ντοκουμέντα, άρα με έγγραφα, τα οποία επί της ουσίας δεν θα μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσουν τα αρχεία. Τα αρχεία αυτά είναι πλέον ανοιχτά σε όλους και το λέω πριν να αρχίσω εντελώς. Ο Σωτήρης τα έχει ήδη, η Μίνα, αλλά όσοι θέλουν να τα έχουν όλα αυτά που θα πω, μην ανησυχείτε, δεν θα είναι 107 σελίδες. Αλλά ξέρετε, είναι όπως με τα σχέδια. Βάζουν πολλές σελίδες για να δούμε μερικά σημεία. Εγώ θα αναδείξω τα μερικά σημεία και θα κοιτάξετε μετά εσείς. Όλα αυτά έχουν βγει βέβαια στη δημοσίευση, αλλά πολλοί δεν το ξέρουν ότι υπάρχουν. Άρα αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ο Λευκός Οίκος ουσιαστικά τι κάνει, αποδεσμεύει κείμενα τα οποία τα αφήνει προσβάσιμα σε όλους, στα αρχεία του κράτους στην Αμερική. Όλα αυτά που θα δείξω είναι όλα αρχεία αμερικάνικα. Βέβαια, επειδή έχουν καταχωρηθεί και έχουν αποδεσμευθεί και μερικά από αυτά μετά το 2019, όπως καταλαβαίνετε, κανένα από αυτά δεν υπάρχει μέσα στον φάκελο της Κύπρου. Ο οποίος υποτίθεται ότι έκλεισε, αλλά τώρα εμείς θα βγάλουμε νέα έγγραφα με νέα σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα αναδείξει και ο Σωτήρης με τον δικό του τρόπο σε κάποια φάση. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όλες τις ώρες που βλέπετε πάνω στην οθόνη, όσοι δεν βλέπουν εγώ θα τα λέω, είναι οι ώρες της Αμερικής μέσα στο Λευκό Οίκο. Σας φαίνεται μια λεπτομέρεια, αλλά επειδή είμαστε της αλήθειας και έχουμε και ανθρώπους του πολιτικού χώρου, θα πρέπει κάθε φορά να κάνετε συν 7 για να θυμάστε τι ώρα είναι στην Κύπρο την ώρα που το λένε. Αυτό θα δείτε ότι θα έχει μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά τι έχουμε, τα πρακτικά όλων των συναντήσεων ή όπως τα λέτε στα κυπριακά, των meetings. Το λέω με αγάπη για τον Ψάλτη για να καταλάβει ότι έχουμε χιούμορ και εδώ. Και θα δείτε ότι ουσιαστικά με όλη την παρουσίαση, εγώ σήμερα θα ασχοληθώ μόνο με μία ψυχή. Το ξέρω ότι οι άλλοι δεν ασχολούνται πολύ με τις ψυχές. Εσείς βέβαια ασχολείστε. Το ξέρω ότι μερικοί πιστεύουν ότι το σημαντικό είναι η μνήμη. Αλλά ξέρετε, η μνήμη έχει ψυχή. Τώρα θα ήταν καλό να έχει και η ψυχή μνήμη. Άρα αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να πούμε το εξής. Έχουμε πρακτικά, έχουμε και μάλιστα και τηλεγραφήματα, τα οποία είναι όλα από αμερικάνικες πηγές. Εγώ θα δείτε στις εικόνες, κάπου-κάπου σημειώνω με γαλάζιο, λόγω βέβαια και της σημαίας που βλέπετε εδώ, για να τα πιάνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι. Κάθε φορά όταν έχουμε ένα meeting, έχουμε όλους αυτούς που ήταν εκεί και θα δείτε ότι πολύ συχνά υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι πολύ γνωστός, ο Kissinger. Άρα το ξέρω ότι μπορεί μερικοί από εσάς το να λένε άμα είναι και αυτός τι θα δούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα ανατραπεί και η νοοτροπία που έχετε πάνω σε αυτό το θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι μάλλον δεν έχετε καθόλου γνώση αυτών των στοιχείων. Και αυτό για μένα είναι μια απολογία. Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάποιος τα ήξερε όλα, άρα φταίει για όλα. Άλλοι λένε ότι δεν ήξερε τίποτα, άρα δεν φταίει για τίποτα. Και εγώ έχω πάρει την τρίτη εκδοχή, είναι ότι μπορεί να είσαι έξυπνος χωρίς να είσαι ενημερωμένος. Και τότε πέφτει σε μια παγίδα, γιατί μέχρι να καταλάβεις τι έχει γίνει,
Άρα έχουν υποθεί πολλά πράγματα για τον αγωνιστή της ελευθερίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Και δυστυχώς έχουν υποθεί από ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία. Αλλά όταν έχετε πρόσβαση στα αρχεία, βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά. Αν καταφέρω να τα δω κι εγώ, θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μικρό και δεν βγαίνουν τα γράμματα, ευτυχώς τα θυμάμαι. Η ιδέα ποια είναι, ότι μέσα στο κείμενο θα δείτε σε κάποια φάση ότι ο Kissinger, που έχει συνομιλία με Αμερικανούς και με Άγγλους, πολύ υψηλού επίπεδου, είμαστε στο Λευκό Οίκο ουσιαστικά, ρωτάει ποιος είναι ο Νίκος Σαμψόν. Και φαίνεται ότι κανένας από το επιτελείο της Αμερικής δεν ξέρει ποιος είναι. Και ο μόνος που εξηγεί ποιος είναι, είναι ένας Άγγλος, ο οποίος λέει ότι αυτός είναι δολοφόνος για τους Άγγλους. Που αυτό είναι ένα πιστήριο και για μας και μπορεί για εκείνη την εποχή, για όσους το καταλαβαίνουν, να είναι και τιμή. Όπως ξέρετε, όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, ποτέ κανένας δεν λέει για τον άλλον ότι είναι ήρωας, λέει ότι είναι είτε δολοφόνος, είτε τρομοκράτης κτλ. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι εδώ έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, άρα για, δεν το είπα, είμαστε 15 Ιουλίου, εντάξει, είναι μετά τις 10 και έως τις παρά 11 και έχουμε αυτή τη συνομιλία όπου θα είναι η πρώτη φορά, 15 Ιουλίου, επιμένω πάνω σε αυτό, όπου έχουμε μια αναφορά στα αρχεία της Αμερικής για το όνομα αυτό. Και η πρώτη αναφορά είναι ποιος είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, για να το εξηγήσετε και σε άλλους, οι οποίοι κατηγορούν τον άνθρωπο ότι ήταν άνθρωπος από άλλους οι οποίοι δεν τον ξέρουν. Άρα ο μόνος που τον ξέρει, όπως σας είπα, είναι ο Άγγλος. Όταν το βλέπετε πώς είναι γραμμένο, φαίνεται πάρα πολύ παράξενο ότι πραγματικά δεν είχαν ιδέα για ποιον μιλάνε. Ενώ στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή φανταστείτε ότι έχει αρχίσει η εισβολή και προσπαθούν να βρουν διάφορα στοιχεία για όλους. Όταν τα βρίσκουν αυτά τα διάφορα στοιχεία, μετά αναρωτιούνται ποιος έκανε τι. Άρα, εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να καταλάβετε το γενικό πλαίσιο εκείνη τη στιγμή είναι ο ψυχρός πόλεμος. Εγώ από αυτό που βλέπω από τις αναλύσεις, σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν κάνει αναφορά στον ψυχρό πόλεμο, ούτε βέβαια στο Watergate. Το πρόβλημα είναι ότι το Κυπριακό, για όσους δεν το ξέρουν, αλλά φαντάζομαι είναι και άνθρωποι που το έχουν ζήσει από κοντά, θα δεις ότι στο τέλος θα είσαι χαρούμενος. Στην αρχή θα είναι λίγο, θα λες γιατί μιλάει γι' αυτό. Άρα, κανονικά θα έπρεπε να είχαμε εισβολή ήδη από το 1964. Έγινε μια παρέμβαση από την Αμερική, έστειλε μια επιστολή, τελικά σταμάτησαν τις διαδικασίες και εγώ αυτό που παρατηρώ, το 1964 δεν είχαμε τίποτα το ειδικό και μάλιστα για την Ελλάδα, αν θυμάστε καλά, ήμασταν επί χούντας, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια αλλαγή, ήταν το κανονικό. Όταν γίνεται λοιπόν το 1974, πολλοί ξεχνούν ότι είμαστε συνέπαρση σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο. Και το μεγάλο μέλημα των Αμερικανών δεν είναι η Κύπρος. Καθόλου. Το πρώτο τους μέλημα είναι η ίδια η Αμερική που μέσα το σκάνδαλο με τον Νίξον δεν ξέρει πώς να σταθεροποιηθεί και έχουμε λοιπόν στοιχεία που και αυτά είναι αποδεικτικά, δεν τα έχω φέρει εδώ αλλά θα τα δώσω σε όσους θέλουν, όπου βλέπουμε τον Kissinger να λέει στον έναν πρόεδρο και μετά στον άλλον να σας ενημερώσω για αυτά που δεν ξέρετε, γιατί έχουν αλλάξει την τελευταία στιγμή. Αυτό το timing χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία, που δεν είχαμε μια ηγεσία σταθερή. Ταυτόχρονα η ηγεσία, ακόμα και αν δεν ήταν σταθερή, ο στόχος της ήταν να μην εμπλακεί η Σοβιετική Ένωση. Τώρα βέβαια είναι πιο πιστικό αυτό που λέω, γιατί...
Και η ιδέα ποια είναι, είναι να μην πάει η Κύπρος προς το κόκκινο. Είναι μερικοί που μπερδεύονται και λένε δεξιά και αριστερά, εκείνη την εποχή τα πράγματα είναι πιο εύκολα, τα λένε κόκκινο. Ωραία. Άρα φοβούνται να μην πάει προς το κόκκινο και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην έχουν αυτό το θέμα. Θέλουν επίσης να μην υπάρχει διεθνοποίηση. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί πάλι στα κείμενα τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι η Αμερική, και εδώ θα ξαφνιάσει κάμποσους, δεν θέλει να εμπλακεί το ΝΑΤΟ, θέλουν να το διαχειριστούν μόνοι τους όσο είναι διαχειρίσιμο και θέλουν να είναι σε μικρό επίπεδο οι συζητήσεις και να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται και πάρα πολύ τους Άγγλους. Που κανονικά είναι σε φιλικό πλαίσιο, αλλά για τη δική περίπτωση της Κύπρου, επειδή υπάρχει ένα προηγούμενο, δεν θέλουν να ακούσουν πώς τα λένε οι Άγγλοι. Θέλουν και τη δική τους άποψη και γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όταν το βλέπουμε με αυτήν την προσέγγιση, λένε πώς τα βλέπουν οι Σοβιετικοί. Οι Σοβιετικοί πάνω κάτω, όπως το λέει εδώ το κείμενο, πριν κάνει μια αναφορά στο Μακάριο και στον Γρίβα, στη συνέχεια λέει είμαι λίγο προβληματισμένος, είναι ο πρέσβης, για το τι κάνει ο Σαμσόν ως νέος leader και απαντάει ο Κίσινγκερ, δεν έχω ακούσει ποτέ γι' αυτόν ποιος είναι. Εντάξει, νομίζω ότι βλέπετε, είναι η φράση που είναι στα μπλε και μαύρα. Μετά λοιπόν μιλάμε για την Σοβιετική γωνία και λένε ότι επειδή ο Σαμσόν, τώρα γράφει χι σε παρένθεση το όνομα, είναι πολύ δεξιά, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τα κομμουνιστικά στοιχεία. Εννοεί ανάποδα σαν αντίδραση. Άρα λένε λοιπόν ότι θέλετε να εμπλακούν τα Ηνωμένα Έθνη. Όχι. Θέλετε να εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Όχι. Και εμένα αυτό που μου αρέσει, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι πιο μετά, το λέω για να προλάβω, όταν αφορά την CIA, ούτε η CIA δεν είναι εμπλεκόμενη πάνω σε αυτό το θέμα, που σίγουρα αυτό θα σας στεναχωρήσει σε επίπεδο συνωμοσιολογίας, διότι και αυτή τα μαθαίνει μετά. Άρα υπάρχει μια επίσημη αναφορά που γίνεται στον πρόεδρο και στον Κίσινγκερ, του τύπου εσείς τι ξέρετε για όλα αυτά τα θέματα. Και αρχίζουν και λένε, για αυτό το θέμα τίποτα, για αυτό το θέμα τίποτα, για αυτό το θέμα τίποτα. Είχαμε απλώς υποψίες ότι κάτι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και δεν το περίμεναν στην Κύπρο. Για να καταλάβετε λοιπόν τι υψηλού επίπεδου είχαμε ενημέρωση τότε. Όταν το βλέπετε εδώ, όπως το βλέπετε στο τέλος, θα δείτε ότι η αντιπαράθεση στην Κύπρο είναι ενσωματωμένη σε μια αντιπαράθεση στο Αιγαίο. Άρα η Κύπρος είναι απλώς ένα νησί μεταξύ των άλλων όπου δεν θέλουν να υπάρχει σοβιετική επιρροή. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Λέω το εξής. Έγινε μια αναφορά πολύ καλή και από τον Σωτήρη και εδώ έχει ενδιαφέρον να το βλέπουμε. Άλλο Ατήλας 1, άλλο Ατήλας 2. Κανονικά όταν έχουμε Κύπριους που σας λένε τα πήγαμε καλά στην πρώτη φάση, είναι πολλοί που λένε, μα εγώ θυμάμαι μόνο τη δεύτερη και είδα τα αποτελέσματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δείτε πώς τα βλέπουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λένε το εξής, ότι οι Κύπριοι, συχνά λένε Κύπριοι, Έλληνες, τέλος πάντων, τα βάζουν μαζί, πολεμάνε καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι Αμερικανοί το λένε. Ένας στρατηγός Αμερικανός, λίγο πιο πέρα, λέει ότι η ιστορία θα δείξει ότι η Τουρκία είναι ερασιτέχνης. Amateurism. Το γράφει μέσα. Και ότι τελικά τίποτα δεν πάει καλά γιατί οι Έλληνες παλεύουν με έναν τρόπο πολύ αποτελεσματικό εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Ωραία. Άρα μετά το ερώτημα είναι, το βλέπετε εδώ, πώς κοιτάζουν την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας. Αυτό που φοβούνται είναι ότι η Τουρκία μπαίνοντας εδώ με το θέμα των εγκύτριων δυνάμεων μπορεί να παρασύρει όλο το επίπεδο και να το φέρει πιο κοντά στους Σοβιετικούς. Αυτό θέλουν να αποφύγουν. Όταν το κοιτάζουμε, λέει ότι για αυτούς
η κυβέρνηση Σαμψών είναι μία, όπως το λέει εδώ, μία de facto ένωση. Προσέξτε, δεν το λένε οι Αμερικανοί, λένε οι Αμερικανοί τι λένε οι Τούρκοι. Για αυτήν την... Άρα, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μερικοί που δεν το έχουν καταλάβει καν ότι υπάρχει. Αυτά είναι πάνω στα κείμενα, όπως σας λέω. Όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι ουσιαστικά τι γίνεται. Έχουμε αναφορές εκείνη τη στιγμή για το αν ο Μακάριος είναι ζωντανός ή όχι. Και μετά έχουμε αναφορές και για τον Κληρίδη. Αυτό που φαίνεται αμέσως είναι ότι η Αμερική δεν θέλει για τους λόγους τους Σοβιετικούς να είναι ο Σαμψόν στην κυβέρνηση. Προτιμάει να συνομιλάει ήδη και να σώσει την κατάσταση με τον Κληρίδη, ο οποίος δέχεται επιθέσεις από τον Μακάριο και πηγαίνει στους Αμερικανούς με το παράπονο για να πει ότι κάντε κάτι για να με σώσετε, γιατί προετοιμάζεται η Βιέννη. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι γραμμένα μεταξύ τους. Νομίζω η κυρία έχει πάθει ένα σοκ, είμαστε εντάξει, τα ακόμα είναι όρθια. Παρακολουθείτε, ωραία. Άρα, ξαναλέω λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, ότι άμα το δείτε, μετά στη συνέχεια, βλέπω τώρα παίρνουμε σε μια άλλη συνάντηση, είναι ότι κάθε φορά οι συναντήσεις γίνονται εν παρουσία του Kissinger και κάθε φορά υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να μιλήσουν. Υπάρχει και ο Colby, που είναι από την CIA, υπάρχει βέβαια και ο Boyat, υπάρχει ο Clemens, υπάρχει ο Bergold, αλλά τα Υπουργεία Άμυνας και τα λοιπά. Έχουμε βέβαια και άλλους και υπάρχει και ο Cisco. Εγώ τώρα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εδώ γίνεται μια αναφορά, και έγινε και εδώ μια αναφορά, ότι θα ήταν καλό να φύγει ο Μακάριος και κάπως να σωθεί από την κατάσταση που κινδυνεύει. Μετά εξηγούν ότι δεν κινδυνεύει και τόσο πολύ όσο λέγαμε, παρόλο που κινδυνεύει παντού. Μετά λένε ότι τελικά του είπαν θα ήταν καλό να φύγει, δεν ήθελε να φύγει στην αρχή, και μετά του είπαν ότι μπορεί να φύγει, και εδώ έχει ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί από πού το μαθαίνουν. Από τους Άγγλους, όχι. Οι Άγγλοι το μαθαίνουν από τους Ισραηλινούς. Αυτοί είναι οι πρώτοι που λένε είναι ζωντανός και έχει φύγει από τη Μάλτα. Μέσω Μάλτας και μετά θα πάει και Νέα Υόρκη. Άρα εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Kissinger δεν το ξέρει. Το μαθαίνει εδώ. Άρα λέει, μα τελικά είναι ζωντανός. Εδώ είμαστε πάλι στο 15. Αφού οι Άγγλοι τον πήραν στη Μάλτα. Μετά. Αυτό είναι πριν τις συζητήσεις. Μην ξεχνάτε τις 7 ώρες και τα λοιπά. Το ξέρουμε ότι θα έρθουν μετά. Μιλάει και για το αεροπλάνο. Αν προσέξετε, είναι γραμμένο Hermes. Άρα ξέρουμε πώς πήγε. Απλώς όλα αυτά έχουν ένα delay και τα λένε πριν. Άρα όταν τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, αυτό που θέλουν είναι, ο Kissinger ρωτάει αν θα έχουμε καράβια σοβιετικά που έρχονται στην Κύπρο. Φαντάζομαι ότι εσείς όλοι ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα εκείνη την εποχή, δεν γίνεται. Εγώ προσπαθώ να σας πω ότι οι Αμερικανοί αυτό φοβόντουσαν και όχι το θέμα της εισβολής καθ' αυτό. Λένε λοιπόν οι άλλοι ότι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος, ναι. Μετά λοιπόν λέει ξανά, ο Kissinger ξαναέρχεται και λέει ας τελειώσουμε πρώτα με το θέμα της Κύπρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνει αναφορά ο Cisco, λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει προστασία στο Μακάριο και αυτό αλλάζει τα δεδομένα της κατάστασης. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο και λένε, εμάς τι μας συμφέρει. Και λέει, μας συμφέρει να φύγει ο Σαμψόν και να καθίσει ο Μακάριος, αλλά να μην έρθει γρήγορα. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί κανονικά τον χειραγωγούν και του λένε να κάνει τέτοια πράγματα. Άρα βλέπετε ότι δεν έχουν καμία ιδέα πάνω στο θέμα. Λέει λοιπόν, για την πλευρά της Τουρκίας το μόνο θέμα είναι πώς να αποφύγουν την Ένωση. Αλλά τι βλέπετε, ότι δεν έχει καμία σχέση με το μόνο το Κυπριακό. Είναι το θέμα είναι πόσο θα εμπλαγεί η Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι Αμερικανοί δεν θέλουν το καθεστώς που υπάρχει και προσπαθούν να το αλλάξουν.
και να πούνε ότι θα ήταν καλό να είναι ο Καραμαλής. Αυτά τα ξέρουμε κι εμείς, εντάξει, απλώς τα μαθαίνουν κι αυτοί. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι θεωρούν ότι στην Ελλάδα, άμα κάνουν πολλές κινήσεις στην Κύπρο οι Αμερικανοί, το κόκκινο της Ελλάδας θα πάει να χτυπήσει και αυτό την Κύπρο. Σαν σχέσεις. Μετά θα εμφανιστεί ένας αντιαμερικανισμός, άρα στο τέλος έχουν ένα δίλημα, είναι δεν θέλουν να μπουν οι Σοβιετικοί, αλλά αυτοί δεν μπορούν να μπουν και πολλοί, γιατί άμα μπουν και πολλοί θα μπουν οι Σοβιετικοί, το οποίο θέλουν να αποφύγουν, αλλά επειδή δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, το κάνουν για να ηρεμεί η Ελλάδα. Όταν το κοιτάζετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι πολύ συχνά, όταν λένε για τις πληροφορίες, λένε «μας τις δίνουν οι Άγγλοι, δεν είμαστε σίγουροι αν είναι σωστές». Άρα δεν έχουν δικές τους πληροφορίες επί τόπου. Okay. Μετά έχουμε ένα θέμα σε σχέση με το ποιος είναι κομμουνιστής και ποιος δεν είναι. Άρα εδώ μιλάει για την εφεδρεία και λένε ότι είναι βασικά προ-μακαριακοί, άρα σίγουρα δεν είναι κομμουνιστές από μόνοι τους. Άρα το θέμα τους είναι, αν τους αφήσουμε μαζί, άρα ρωτάει ο Κίσινζερ για τον Μακάριο και για τους κομμουνιστές και λέει, άμα είναι εκεί, είναι εντάξει. Και λέει, ο Σίσκο απαντάει, ότι παλαιότερα ο Μακάριος είχε τη συμπαράσταση των κομμουνιστών και είχε χρησιμοποιήσει αυτό το πλαίσιο για να αναδειχτεί. Μετά στις επόμενες εκλογές τα πράγματα άλλαξαν και σιγά σιγά ήταν σαν να τους είχε λιγότερο ανάγκη. Αυτό για τους Αμερικανούς ήταν καλό, λέω εγώ τώρα. Όταν λοιπόν το κοιτάζετε, λέει ότι οι στόχοι μας, το λέει ο Κίσινζερ τώρα, είναι δύο. Δεν θέλουμε να υπάρχει διεθνοποίηση της κατάστασης, είναι ο πρώτος στόχος. Και προσέξτε, αν υπάρχει πόλεμος εσωτερικός, άρα εμφύλιος, δεν θέλουμε αυτό να μας οδηγεί σε μια κατάσταση που οι κομμουνιστές, εδώ εννοεί τους Σοβιετικούς, θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να έρθουν. Λέγοντας ότι εμείς θα σώσουμε τα αδέλφια μας. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, το θέμα τους δεν είναι να σταματήσει η εισβολή, είναι απλώς να μην πέσει στα χέρια οποιονδήποτε η Κύπρος. Ωραία, ξαναλέει τώρα. Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Σαμσόν. Ο Κίσινζερ το λέει. Εντάξει, λέει ότι είναι απλώς μια φιγούρα και το θέμα είναι ότι, απαντάει ο Στέμπλερ, λέει, δεν έχουμε καν το θέμα της αναγνώρισης, κανένας δεν ζητάει από εμάς να τον αναγνωρίσουμε. Είναι απλώς ότι έτυχε να είναι εδώ. Ωραία. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι μάλλον τους ήρθε ένα θέμα που δεν το περίμεναν, δεν ξέρουν για ποιο λόγο, εσείς ξέρετε για ποιο λόγο έρχεται αυτό το θέμα, αλλά αυτοί δεν ξέρουν εκείνη τη στιγμή και δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το διαχειριστούν. Άρα η ιδέα είναι ότι αυτό το θέμα προβληματίζει την Τουρκία που βλέπει αμέσως την Ένωση και προβληματίζει και τη Σοβιετική Ένωση που μπορεί να πάρει να χρησιμοποιήσει ένα πάτημα. Αυτό λοιπόν για μένα θα μπορούσα να πω ότι όχι μόνο είναι μια δικαίωση αλλά είναι μια αθώωση, γιατί όπως ξέρετε για να έχετε μια δικαίωση και πρέπει κάποιος να σας κατηγορήσει. Για να έχετε μια αθώωση είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει κάποιος να σας έχει καταδικάσει. Όταν μιλάει ο Κόλμπι, εδώ, η τρίτη σειρά, αν τη βγάλετε, θα δείτε ότι ρωτάει ο Κλέμενς τι κάνουν οι Έλληνες της Ελλάδος. Ελλαδίτες, σας πω. Και απαντάει αυτός, πιστεύουν ότι ο Μακάριος δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αιματηρός κομμουνιστής. Okay. Η απάντηση του Κίσινγκερ είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε τους Τούρκους και τους Σοβιετικούς έξω από αυτό το θέμα. Και λέμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε στο τέλος πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση εσωτερικά. Άρα βλέπετε ότι σε αυτές τις ώρες θέλουν να είναι ένα πρόβλημα τοπικό
που να μην έχει επεκτάσει σε κανέναν, γιατί αυτό φοβούνται στο θέμα της υψηλής στρατηγικής. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν ενδιαφέρον να δείτε τι γίνεται τώρα με τον Ιωαννίδη. Ο καθένας έχει την άποψή του εδώ, εγώ κοιτάζω απλώς τι λέει. Το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι ότι ο Ιωαννίδης δεν τους αρέσει, είναι πολύ ακραίος, έτσι όπως το περιγράφουν, και έχουν και μια αναφορά για το πώς βλέπει ο Ιωαννίδης τον Σαμσόν. Άρα τον βλέπει πολύ αρνητικά, λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με εμάς αυτός, ότι δεν είναι μια σοβαρή κατάσταση και πολύ εύκολα μπορούμε να τον θυσιάσουμε. Expendable. Αυτό το λέει ο Ιωαννίδης. Εντάξει. Όλα αυτά που λέω, ελπίζω να μην στεναχωριέται και η οικογένεια, δεν είναι ότι τα λέω. Εντάξει, είναι απλώς ότι είναι γραμμένα για να βλέπουμε και τις καταστάσεις και να βλέπουν και οι φίλοι τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι ούτε χειραγωγημένος από εκεί, ούτε χειραγωγημένος από δά, και φαίνεται να είναι ένα ανεξάρτητο πιόνι που βρέθηκε πάνω σε μια σκακέρα όπου παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση καν με το κυπριακό. Είναι ψυχρός πόλεμος και προσπαθούμε να κρατάμε σε χαμηλή ένταση αυτήν την κατάσταση, παρόλο που οι Τούρκοι είναι τόσο αναποτελεσματικοί. Όταν τα βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε το εξής. Είναι ότι αυτό που φοβάται ειδικά ο Κίσινζερ, να ξέρετε ότι μετά υπάρχουν συνομιλίες Κίσινζερ-Μακάριος, κατευθείαν, γραμμένες. Αυτό που φοβάται ο Κίσινζερ είναι, όπως το είπαμε, δεν θέλει να έχει υπερροή ο Ιωαννίδης, γιατί σου λέει, άμα μπει ο Ιωαννίδης και μπήκε η Χούντα εκεί πέρα, θα έχουμε αμέσως προβλήματα με τους Σοβιετικούς. Έχουμε έναν ξεκάρφωτο που δεν ξέρουμε πώς να τον βάλουμε πάνω στη σκακέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει, αλλά αυτό που βλέπουν είναι ότι είναι καλό να μην μείνει πάρα πολύ, γιατί μας προβληματίζει για τους άλλους. Αυτοί δεν έχουν τίποτα το συγκεκριμένο. Και μετά, εδώ έχει ενδιαφέρον, το βλέπετε το B. Υπάρχει μια αναφορά στο Φιλότιμο, είναι γραμμένο στα αγγλικά. Εντάξει. Και λέει ότι αν τα καταφέρουν καλά οι Κύπριοι Έλληνες, είναι επειδή έχουν Φιλότιμο. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ να το δώσω ένα αμερικάνικο κείμενο, θέλει να πει ότι κάτι πέρασε, και τελικά στην πραγματικότητα λέει ότι παλεύουν καλύτερα, γιατί δεν κάθονται μόνο να αμυνθούν, αλλά επειδή έχουν Φιλότιμο, το παρακάνουν. Το παρακάνουν με την άλλη έννοια. Να είμαστε εντάξει. Εδώ τώρα ψάχνω όλες τις λέξεις που λέω για να μην παρεξηγηθείτε, αλλά η ιδέα ποια είναι, σας είπα, ασχολούμαι με μία ψυχή. Εσείς μπορεί να το θυμάστε, εγώ θα ήθελα σήμερα να είναι χαρούμενη. Και ανεξαρτήτως αν ακούει διάφορα που μπορεί να μην της αρέσουν, είναι καλό να ξέρει ποιος το είπε, σε ποιον, σαν κλειστό κύκλο, μέσα στο Λευκό Οίκο, και ξέρουμε όλες τις πληροφορίες και ξέρουμε από ποιο λεπτό έως ποιο λεπτό το είπαν. Άρα, όταν το βλέπετε με αυτή την ιδέα, εδώ η αναφορά γίνεται τώρα από τον Τάσκα. Ποιο είναι το θέμα? Αναρωτιούνται τι θα κάνει η Εθνική Φρουρά. Και βλέπουν ότι η Εθνική Φρουρά τα καταφέρνει τόσο καλά, που έχουν μειωθεί τόσο πολύ οι εντάσεις όσο αφορά την επίθεση, που εδώ βλέπουν και ένα πράγμα που είναι εντελώς θεότρελο για μας, είναι ότι οι Τούρκοι τους λένε ότι τα πράγματα πάνε χάλια. Είμαστε πάνω δεν στην πρώτη. Τα πράγματα πάνε χάλια και από ό,τι φαίνεται έχουν δεχτεί μια παραπληροφόρηση, γιατί είχαν την εντύπωση ότι θα μπουν μέσα στην Κύπρο, δεν θα έχει καμία άμυνα σοβαρή, θα είναι όλα καλά και θα απελευθερούν τα αδέρφια. Σε κάποια φάση, μ' άρεσε, μιλάει ο Κίσινζερ με τον στρατηγό, λέει καλά δεν στέλνουν τους ρεξιπτιστές
Λέει, τους στέλνουν, Κύριε, απλώς είναι τόσο μικρές οι κοινότητες που δεν τους πετυχαίνουν πάντα. Και αυτό το ξέρουμε εμείς. Ότι μερικές φορές δεν βρέθηκαν κοντά σε τουρκικό στοιχείο και βρέθηκαν εντελώς σε μια σταγόνα στη μέση του πουθενά και βέβαια δέχτηκαν επιθέσεις από παντού. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι όλος ο στόχος είναι στην πραγματικότητα να μην εμπλακεί ποτέ η Σοβιετική Ένωση. Εμείς, όταν το αναλύουμε πολύ τοπικά, έχουμε την εντύπωση ότι είναι πιο πολύ μια αντιπαράθεση μεταξύ κοινοτήτων. Για τους Αμερικανούς και για τον Λευκό Οίκο είναι, αν μπει η Σοβιετική Ένωση, ήταν λάθος και θα έχουμε μεγάλο κόστος. Αν δεν μπει, θα διαχειριστούμε το τοπικό λάθος, όπως μπορούμε. Το θέμα είναι ότι ενώ βλέπουν ότι οι Κύπριοι θα καταφέρουν καλά, δεν είναι σίγουροι για το τι θα κάνουν οι Ελλαδίτες από την Ελλάδα αν τους στείλουν. Και φοβούνται ότι αυτό θα ενισχύσει ένα αίσθημα αντιπαράθεσης και λένε καλύτερα στους Έλληνες της Ελλάδος μην το αναζεοπυρώσετε αυτό το πράγμα, κάντε ό,τι μπορείτε για να κάνετε λιγότερα. Εδώ υπάρχει μια, λέει, τελική λέξη για τον Σαμσόν. Το βλέπετε. Μην τη βλέπετε αυτή την παράγραφο, είναι η παράγραφος 6. Λέει λοιπόν για τα βιογραφικά δεδομένα που έχουμε για αυτόν. Θες να τα διαβάσεις? Θες να διαβάσεις εδώ? Πρέπει να ακούω εσάς. Οκ. Okay. Αλλά όλα αυτά που θα πω, καταλαβαίνεις. Άρα λένε τελικά ότι πρόκειται για έναν γκάνγκστερ. Σωτήρη, δεν ευρειάζεις, δεν είναι. Μετά λέει ότι είναι ένας τύπος του τύπου γορίλας. Ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να δολοφονήσει κάποιον. Εντάξει. Και ουσιαστικά θεωρείται από τον Ιωαννίδη pliable tool. Δηλαδή, άμα μπορούν να τον θυσιάσουν, δεν πειράζει. Σου λέει, δεν είναι δικός μου, ας κάνει αυτό που θέλει, ούτως ή άλλως έχει ένα παρελθόν με τους Άγγλους, δεν ξέρω πώς θα σωθεί. Άμα πεθάνει, πέθανε. Δεν έχουμε θέμα. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μερικές φορές έχουμε πει για τον Νίκο ότι τον είχαν υποστηρίξει, τον είχαν φέρει εδώ. Καμία σχέση. Εδώ είναι εντελώς ότι εντάξει, βρέθηκε. Αν ήμασταν σε χώρο διαφορετικό από την Εκκλησία, θα σας έλεγα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα μιλούσα σίγουρα για τον Bruce Willis, ο οποίος καημένος βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα. Αλλά επειδή είμαστε στην Εκκλησία, δεν το κάνω. Χρησιμοποιώ μια τεχνική του Σωτήρη όταν λέει ότι δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό και μας κάνει αναφορά για όλα αυτά που δεν θα μιλήσουμε. Άρα καταλαβαίνει ότι είναι αδελφική αναφορά. Όταν το βλέπουμε στη συνέχεια, λέει, οι Τούρκοι και οι Έλληνες βάζουν όλο και πιο πολλές δυνάμεις. Ωραία. Λέει μετά ο Clemens, δεν ξέρω αν, δεν φαντάζομαι ότι οι Τούρκοι θέλουν να πάνε πιο πέρα. Άρα έχω ένα θέμα, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι μπήκαν, έχουν τόσα προβλήματα που προσπαθούν να σωθούν οι μόνοι τους. Κάνει αναφορά στις κοινότητες που έχουν χάσει. Και εδώ είναι ωραίο γιατί θυμάστε μερικές φορές λέμε για το 37%, το 12%, το 1%. Τα έχετε ακούσει αυτά τα νούμερα. Έχει ενδιαφέρον που τα λένε με τον ίδιο τρόπο και λένε ότι έχει σχεδόν τελειώσει από τη μία πλευρά. Λέει ο Kissinger τώρα εδώ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θέλει το μακάριο πίσω. Είναι προς το τέλος, αν το βλέπετε. Ωραία. Μετά λέει ο Κόλμπι ότι για μας το να είναι ο Μακάριος ο Σαμσόν, αλλά λέει ο Μακάριος είναι σίγουρα καλύτερος από τον Σαμσόν για τους Τούρκους. Αυτό είναι η τελευταία φράση που βλέπετε, εννοώ χαλάζει.
Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, αναρωτιούνται τώρα, λέει ο Κίσινζερ, ποιος είναι ο στόχος που έχουν τελικά. Να είναι πάντα εδώ. Και λέει ο Κόλμπι, είναι μία πρόταση. Και θέλουν να κάνουν τι. Να κάνουν partition, επιμερισμό ή να χωρίσουν το νησί. Και εδώ βλέπετε μία σειρά από φράσεις, οι οποίες θα καταλήξουν στο τέλος, στο εξής, και τώρα μιλάει ο Κίσινζερ ξανά. Λέει, το καθεστώς του Σαμσόν για μένα είναι μια de facto ένωση σε σχέση με το τουρκικό point of view, εντάξει. Λέει ότι ο Σαμσόν είναι most unattractive guy. Καθόλου εκκλειστικό πρόσωπο. Okay. Λέει, δεν είναι το συμφέρον μας να τον έχουμε. Προσέξτε τώρα, πριν δεν ήξερε ποιος ήταν. Μετά όταν έμαθε, λέει παιδιά, ας ξεφορτωθούμε αυτή την κατάσταση, δεν μας αφορά εμάς, δεν ξέρω ποιος τον έβαλε εκεί πέρα, γιατί κάθεται εκεί αυτός. Και μετά στη συνέχεια λέει ότι θα ήταν καλό, μπορεί να φέρουμε το Μακάριο πίσω, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μετά που έχει φύγει ο Σαμσόν. Και λέει λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, ότι θα ήταν καλό να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λέει λοιπόν μετά, πρέπει να έχουμε μία ισορροπία και να δούμε κατά πόσο, αν απορρίπτεται, πόσο θα αποδυναμωθεί η επιρροή της Αθήνας στην περιοχή. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και γι' αυτό δεν θέλουν να κοιτάξουν τι γίνεται στην Κύπρο. Θέλουν να δουν αν θα αποδυναμωθεί και αν η Αθήνα με το καθεστώς που έχει θα είναι εκεί. Αυτό μάλλον φαντάζεστε ότι έχει σχέση με μία φράση που ακούστηκε πιο μετά, που την ξέρουμε πολύ καλά, ότι η Κύπρος είναι μάλλον πολύ μακριά και μάλλον από ό,τι φαίνεται ήταν σε fit πολύ μακριά. Και πάνω κάτω του εξήγησαν ότι είναι πολύ μακριά, άρα μην εμπλακείς γιατί θα έχουμε ένα θέμα με τους Σοβιετικούς και με το αριστερό κομμάτι. Εγώ δεν έχω ιδέα πόση ώρα μιλάω και επειδή κανένας δεν μου δίνει κανένα σήμα, ούτε ο Σωτήρης διακριτικά, θα μου πείτε σε κάποια φάση, μην πες κάτι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε τώρα μια διευκρίνηση που έχει σχέση με τον Μακάριο και τον Κληρίδη, αφού δεν θα παίξει ρόλο ο Σαμσόν. Και είναι του τύπου, για μένα, λέει, ο Μακάριος θα είναι το καλύτερο για τη σταθερότητα, αλλά, από ό,τι φαίνεται, ο Κληρίδης θα είναι καλύτερος για την τουρκική βλέψη της κατάστασης. Μετά, λοιπόν, λένε, ο Κίσινγκερ λέει, το πρώτο πρόβλημα είναι αν ελέγχουν ναι ή όχι. Ωραία. Αν ελέγχουν ναι ή όχι την εθνική φρουρά. Και το θέμα είναι ότι πώς θα συμπεριφερθεί αν έρθει ο Μακάριος πίσω. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, είναι ότι πάνω κάτω δεν πρέπει να βιαστούμε, και μετά ο Κλόσκι λέει, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δουλέψουμε με τον Κληρίδη. Μετά υπάρχουν και άλλες αναφορές, δεν θα τις πω όλες, επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε και την κατάσταση. Όπως σας είπα, για να καταλάβετε, υπάρχουν 107 σελίδες και τώρα φτάσαμε στην σελίδα 24. Άρα έχετε υλικό να διαβάσετε για το βράδυ, θα σας το δώσω. Και θέλω να σας πω, πώς, όποιος θέλει, βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι για μένα η παρέμβασή μου εδώ ήταν το εξής. Θέλω να σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε κάποιον. Υπάρχει η συμπαράσταση. Υπάρχει η παρηγορία. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι καλύτερο. Η παντελή αδιαφορία, αρκεί να φαίνεται η αλήθεια. Γιατί όταν φαίνεται η αλήθεια, δεν είναι πια συμπαράσταση,
είναι διαφώτιση, φώτιση, και το φως, όπως το είπε ο Σωτήρης, τελικά νικάει τη νύχτα και μετά βλέπουμε τα πράγματα πιο καλά. Άρα σας λέω ότι όταν είσαστε σε ένα χώρο που δεν έχει φως και ψάχνετε έναν δικό σας, εντάξει, είναι λάθος να τον ψάχνετε τυχαία. Να ψάχνετε μόνο τον διακόπτη. Εγώ ήρθα εδώ απλώς για να ανάψω ο διακόπτης. Τα άλλα θα τα κάνετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.